Να πούμε και πρόσφατα ότι ο Δήμος πριν 2-3 μέρες παρέλαβε μια επιτροπή, το ISO του Δήμου. Έτσι για την ιστορία το λέω, το ISO χρησιμεύει. Ναι, χρησιμεύει, το ISO σημαίνει ότι πλέον ο Δήμος μας έχει την διαχειριστική επάρχεια. Διαχειριστική επάρχεια εννοούμε ότι έχει την επάρχεια στις διοικητικές υπηρεσίες, στις τεχνικές υπηρεσίες και στις οικονομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε ο Δήμος πλέον με αυτό το ISO έχει ένα τρομερό, ένα πολύ δυνατό χαρτί για να μπορεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση και απευθείας από το εξωτερικό. Επάρκεια δηλαδή γνώσης ακριβώς, υπαλλήλων. Ακριβώς, αυτό ακριβώς είναι όλο το κομμάτι, ναι. Αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή οι υπάλληλοι πλέον με τα σεμινάρια τα οποία έχουν κάνει και σήμερα γίνα και ένα άλλο σεμινάριο περί των νέων μελετών που ο νόμος ορίζει, έχουν δηλαδή την επάρκεια να μπορούν να εκτελέσουν, να παρακολουθήσουν, να μελετήσουν μεγάλα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν απευθείας από την Περιφερειακή Διοίκηση της Τρίπολης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν απευθείας, όχι ότι δεν μπορούν σήμερα, αλλά είναι ένα του, σας λέω παραπάνω, από τις δημόσιες επενδύσεις και από διάφορα προγράμματα, αλλά εάν δεν έχεις το ISO, δεν μπορεί ένας Δήμος να χρηματοδοτηθεί απευθείας από ειδικό ταμείο των Βρυξελών. Δημιουργούμε κάποιες υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε ότι πρέπει από εδώ και πέρα να τρέξουμε αλλού να ζητάμε τις χρηματοδοτήσεις, διότι τα οικονομικά όλοι στη χώρα μας ξέρετε ποιο είναι.